καλησπέρα σας. Βιβλιοβούλιο, το τακτικό μας ραντεβού, Σάββατο 5 η ώρα και έχουμε απόψε την ιδιαίτερη χαρά να συνομιλούμε με την δημοσιογράφο Βίκη Φλέσσα με αφορμή ένα βιβλίο πολύ αξιόλογο και πολύ ενδιαφέρον. Λέγεται «Γιατί ψυχανάλυση, κύριε Ιωσαφάτ». Είναι μια εκτενέστατη συνέντευξη 300 σελίδων με τον γνωστό ψυχαναλυτή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, νομίζω, ένα μήνα μετά την κυκλοφορία του βιβλίου, αν δεν απατώμε. Κυρία Φλέσσα, αγαπητή Βίκη, είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι μαζί μας απόψε εδώ, να κουβεντιάσουμε για το Ιωσαφάτ, αλλά να κουβεντιάσουμε και γενικότερα θέματα βιβλίου και εκπομπών. Και ότι... Πανόλη μου, εγώ θα μιλήσω στον Ενικό απευθείας. Να πω ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και τη χαρά να είμαι εδώ στην ίσως μοναδική εκπομπή για το βιβλίο. Αυτό είναι πολύ λυπηρό. Σε μία από τις ελάχιστες εκπομπές λόγου στην ελληνική τηλεόραση και μάλιστα με έναν συνάδελφο τον οποίον αγαπώ, σέβομαι και εκτιμώ χρόνια τώρα. Δεν θα ξεχάσω ότι πολλά χρόνια πριν στις εφημερίδες όπου εργαζόμουν, στη Μεσημβρινή και την Καθημερινή, ξεκινούσα το διάβασμα, όχι μόνο εγώ, αλλά και πολλοί άλλοι συνάδελφοι που αγαπάμε το βιβλίο, από το ένθετο των νέων, να δούμε τι μας λέει ο Μανώλης. Οπότε είμαι ιδιαίτερος ευτυχής και βέβαια μέσα σε ένα περιβάλλον πολύ φιλικό με αγαπητούς συναδέλφους. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση και διακονείς το βιβλίο και σου αξίζουν συγχαρητήρια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ απέφυγα να σε συστήσω γιατί σε γνωρίζει όλος ο κόσμος προφανώς, αλλά θα πω ότι στα 30 τόσα χρόνια, 35 σχεδόν που ασχολείσαι με τη δημοσιογραφία, έχεις μια πάρα πολύ σπουδαία πορεία και η εκπομπή Στα Άκρα, η οποία είναι πλέον εμβληματική, έχει κλείσει κάπου πάνω από 20 χρόνια. Αλήθεια. Ζωής και μάλιστα πιθανό να είναι και η μακροβιότερη εκπομπή συνεντεύξεων της ελληνικής τηλεόρασης. Αλήθεια που... είναι αυτό. Σου ευχαριστώ πολύ. Τα καλά λόγια από συναδέλφους μετράνε διπλά. Και βέβαια είμαστε και στον ίδιο χώρο, στον ίδιο πλέον τηλεοπτικό σταθμό, ναι. Γιατί έχουμε την εκπομπή της γλώσσας κάθε Σάββατο στις 7 με τον κύριο Μπαμπινιώτη, το δάσκαλό μου. Σαφώς. Και κάθε Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Οπότε, υπό μία έννοια, είμαστε και συνάδελφοι πλέον στο ίδιο μέσο. Εξαιρετικά. Έτσι είναι. Λοιπόν, το βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πριν κάνα 1,5 χρόνο λέγεται «Γιατί ψυχανάλυση, κύριε Ιωσαφάτ». Βέβαια, τον είχες καλέσει πολλές φορές στην εκπομπή, 3 νομίζω. Σωστά. Ναι, το Ιωσαφάτ στα Άκρα. Αλλά εδώ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πρόκειται για ένα άλλο υλικό, δηλαδή τον συναντούσες με το σκοπό να υπάρξει βιβλίο, να κυκλοφορήσει βιβλίο. Κάνατε από κοινού αυτή τη δουλειά. Και θα ήθελα έτσι πρώτα να σε ρωτήσω πόσο κράτησε αυτή η επαφή και η ανταλλαγή. Ναι. Σωστά. Είναι μια ad hoc συνέντευξη περίπου 18 ώρων. Ξεκίνησε ως ιδέα από τον εκδότη των εκδόσεων Ορμός, τον κύριο Γιώργο Χατζιακόβου, ο οποίος μου πρότεινε να κάνω μια μεγάλη συνέντευξη με τον Ματθαίο Ιωσαφάτ. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις 3 τηλεοπτικές εμφανίσεις του στα Άκρα είχε συγκεντρώσει πλήθος σχολείων θετικών, γιατί ήταν ένας άνθρωπος απλός, μιλούσε απλά, όχι με επιστημονικές περικοκλάδες. Κατήχε πολύ την επιστήμη ο Ματθαίος και πάντοτε ο λόγος του ήταν εκλαϊκευμένος. Η συνάντηση και η συγγραφή του βιβλίου, εσύ που γράφεις βιβλία αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια επίπονη διαδικασία, κράτησε 4 χρόνια, Μανώλη μου. Ξεκινήσαμε το 2018, τον συνάντησα 6 φορές και μιλήσαμε πάρα πολλές φορές στο τηλέφωνο, γιατί κάθε φορά που είχα απορία σε κάτι που μου έλεγε και εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να το μεταβολήσω, τον έπαιρνα τηλέφωνο και μου διευκρίνιζε. Οπότε ήταν μια γραφή πάνω στη γραφή. Ναι.
Και σε μνήνομαι να πω ότι είναι το χρησιμότερο πράγμα ίσως που έχω κάνει στη ζωή μου, στη δουλειά μου εννοώ, την επαγγελματική μου ζωή, γιατί συναντώ ανθρώπους οι οποίοι το έχουν διαβάσει και μου λένε ότι έχουν καταλάβει κάτι για τον εαυτό τους που μέχρι τότε δεν το είχαν συνειδητοποιήσει. Και αυτό με γεμίζει χαρά. Με γεμίζει χαρά γιατί και ο Ματθαίος ήθελε ακριβώς αυτό. Να είναι ένας χρήσιμος άνθρωπος. Να βοηθήσει τους ανθρώπους. Ο ίδιος σε αυτή την συνέντευξη είναι πολύ εξομολογητικός. Εσύ ναι. που κάνεις συνεντεύξεις καταλαβαίνεις πόσο δώρο είναι αυτό για ένα δημοσιογράφο. Ναι. Ο καλεσμένος να είναι εξομολογητικός. Μιλάει για τα τραύματά του. Εξηγεί πώς χάρης, δεν χρησιμοποιώ τυχαία τη λέξη χάρης, σε αυτά τα τραύματα έγινε ψυχίατρος. Αποφάσισε δηλαδή αντί για φιλόλογος να γίνει ψυχίατρος. Και μάλιστα διηγείται μια πολύ σκληρή ιστορία. Όταν γεννήθηκε ο αδελφός του ο μικρός, πόσο τον ζήλευε, ενώ όλοι του έλεγαν πρέπει να τον αγαπάς τον αδελφό σου, και πώς τα κατάφερε στα μουλοχτά, στη ζούλα, να του ρίξει ένα χαστούκι πολύ δυνατό. Το παιδί αυτό πέθανε έπειτα από χρόνια, γιατί είχε μία ανίατο ασθένεια. Οι γονείς δεν είπαν στο Ματθαίο ότι ο αδελφός πέθανε από ανίατη ασθένεια. Και νόμιζε ότι αυτός έφταιγε που τον είχε χτυπήσει τότε στα κρυφά. Μέχρι τα 16 μου λέει έπασχα από βαριά κατάθλιψη από αυτό το γεγονός. Και μετά όταν το συνειδητοποίησε αποφάσισε να γίνει ψυχίατρος. Συγκλονιστικό είναι αυτό. Ναι. Κράτησε λοιπόν 18 ώρες. Είναι πράγματι πολύ εξομολογητικός. Μιλάει για όλα ανοιχτά. Δεν τον εμποδίζει τίποτα να πει αυτό που σκέφτεται. Αυτό είναι προφανώς και δικό σου κατόρθωμα. Αισθάνθηκε άνεση και εμπιστοσύνη. Να πούμε έτσι λίγο για τη θεματική. Δηλαδή προς τα που πήγε η κουβέντα. Είναι πολύ σημαντική η παιδική ηλικία εδώ. Ακριβώς. Διατρέχει όλο το βιβλίο νομίζω. Είναι πώς τα λες. Έτσι. Και ειδικά τα 5 πρώτα χρόνια, στα οποία θεωρούσε ότι παλινδρομούμε τακτικά. Σωστά. Ναι, είναι πολύ σωστά. Είναι ακριβώς αυτό. Ο ακρογωνιαίος λίθος στην πραγματικότητα του βιβλίου και συνδυάζεται με τα τραύματα. Δηλαδή, τα 5 πρώτα χρόνια, και δεν είναι μόνο αυτό η άποψη του Ματθαίου, ο οποίος γνωρίζεις εσύ που έχεις και σπουδές και βίο στη Γαλλία, ότι η ψυχανάλυση ξεκινάει στην πραγματικότητα με το Φρόιντ. Mm-hmm. Ο Ματθαίος είναι ένας κλασικός φροϊδιστής. Άρα στην περίπτωση εδώ αυτού του βιβλίου έχουμε μία προσέγγιση φροϊδική. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές μέθοδοι ψυχαναλύσεως και ψυχοθεραπείας. Εδώ όμως μιλάμε για το Φρόιντ. Άρα τα 5 πρώτα χρόνια είναι σημαντικά. Κυρίως ο πρώτος χρόνος της ζωής είναι ο σημαντικότερος. Εκεί συμβαίνουν τα περισσότερα τραύματα. Και θα ήθελα να ανοίξουμε εδώ μία παρένθεση και να πούμε ότι χάρη στο Ματθαίο Ιωσαφάτ καθιερώθηκε στη χώρα μας η άδεια μητρότητος, διότι όταν το 1980 ήλθε στην Ελλάδα, συμμετέχοντας σε επιστημονικές επιτροπές, κατάφερε να πείσει τα Υπουργεία Εργασίας και Υγείας και να γίνει αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Και μάλιστα γράφει ότι επειδή είναι όλη η πρώτη χρονιά πολύ σημαντική, το σωστό θα ήταν η άδεια μητρότητας να είναι για ένα έτος. Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Το οποίο τότε δεν φαντάζομαι να δεν είχε γίνει. Όχι. Ναι. Χάρη στο Ματθαίο έγινε και βέβαια στις ημέρες μας και με αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε το δημογραφικό, είναι σημαντικό να το δούμε κατά πόσον μπορούν οι γυναίκες να υποστηριχθούν μέχρι τα 5 χρόνια των παιδιών ώσπου να πάνε στο σχολείο και πώς θα πρέπει να υπάρξουν δομές. Το επισημαίνει ο Ματθαίος αυτό, αλλά το λέει και ο κύριος Γιώργος Χρούσος. Πώς πρέπει να υπάρξουν δομές στέρεες και οργανωμένες για την προσχολική ηλικία. Ο πρώτος χρόνος λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικός και φέρνει πάλι ένα παράδειγμα ο Ματθαίος πόσο μπορεί να μας επηρεάσει χωρίς να το έχουμε αντιληφθεί με μία ιστορία. Είναι μία ασθενής του, μία κοπέλα 37 ετών η οποία δεν έχει καταφέρει στη ζωή της να έχει ένα μόνιμο σύντροφο και να κάνει οικογένεια όπως θέλει. Είναι ασθενής του επί 3 χρόνια, πηγαίνει κάθε εβδομάδα στις συνεδρίες και έπειτα από 3 χρόνια εμφανίζεται και του λέει «Θα ήθελα να φύγω». Της λέει «Να φύγεις, αλλά γιατί».
θες να μου πεις γιατί? Λέει, θα ήθελα να φύγω γιατί δεν με αγαπάτε. Της απαντά, γιατί δεν σε αγαπώ, εσύ με αγαπάς? Ρωτά ταυτοχρόνως. Όχι, απαντά αυτή. Γιατί όμως λες ότι δεν σε αγαπώ? Αφού λέει, έρχομαι εδώ, η κοπέλα, και με βάζετε να πληρώνω. Της λέει, κούκλα μου, δεν πληρώνεις την αγάπη. Δεν πληρώνεται η αγάπη. Πληρώνεις τις σπουδές μου, την πείρα μου, το χρόνο που αφιερώνω σε σένα. Αλλά το καταλαβαίνω αυτό ότι δεν θέλεις να πληρώνεις. Θα ήθελες να έρχεσαι 2 φορές την εβδομάδα στο ιατρείο μου να το καθαρίζεις και έτσι να με ξεπληρώνεις? Μα τι λέτε, κύριε Γιωσαφάτ, καθαρίστρια είμαι. Καλά, εντάξει, της λέει. Μήπως θα ήθελες να έρθεις απόψε το βράδυ να πιούμε ένα ποτήρι κρασί και ενδεχομένως να προκύψει μεταξύ μας μια πιο θερμή σχέση? Μα τι λέτε, λέει, δεν τρέπεστε, έχετε την ηλικία του πατέρα μου, λέει. Τι προτάσεις είναι αυτές που μου κάνετε? Και της απαντά, έλα εδώ κορίτσι μου τώρα να δούμε τι σου συμβαίνει και για ποιο λόγο δεν έχεις καταφέρει να κάνεις μια ουσιαστική σχέση στη ζωή σου. Να με πληρώνεις στις συνεδρίες, δεν θέλεις. Να με βοηθήσεις καθαρίζοντας το ιατρείο μου, δεν θέλεις. Να μου δώσεις απόλαυση προσωπική, δεν θέλεις. Ποια είναι η φάση της ζωής μας, στο βίο μας, που διαρκώς παίρνουμε από τον άλλον? Ρουφάμε συνέχεια. Μόνο παίρνουμε και δεν δίνουμε. Είναι η φάση της ζωής μας, κατά τον πρώτο χρόνο, εκεί όπου βρισκόμαστε θρονιασμένοι στην αγκαλιά, στο στήθος της μητέρας μας. Και βέβαια δεν θα βγει η μητέρα που σε θυλάζει ή σου δίνει τον μπιμπερό να σου πει, δώσε μου τώρα και 10 ευρώ που σε θύλασα. Είναι λοιπόν η πρώτη φάση της ζωής, το πρώτο στάδιο, το λεγόμενο στοματικό. Εκεί που παίρνουμε συνέχεια αγάπη, τροφή και το βλέμμα της μητέρας. Το βλέμμα αγάπης της μητέρας. Άρα, μία δύσκολη περίοδος αυτού του πρώτου χρόνου δημιουργεί τραύματα. Και είναι δύσκολη περίοδος? Βεβαίως. Είναι στη ζωή όλων μας δύσκολη αυτή η περίοδος, διότι, όπως έλεγε και ο Γουίνικοτ, δεν υπάρχουν τέλειες μητέρες. Ζητάμε μία good enough mother, μία σχετικά καλή μητέρα, γιατί η μητέρα θα κουραστεί, θα θέλει να κοιμηθεί. Οι ανάγκες του βρέφους σε αυτήν την ηλικία, σε αυτή την περίοδο, τον πρώτο χρόνο, οι ανάγκες όλων μας είναι τεράστιες. Μάλιστα, είναι τρομακτικές. Ουδεμία γυναίκα μπορεί να τις καλύψει η μητέρα. Γι' αυτό και λέει ότι στο δεύτερο εξάμηνο του πρώτου χρόνου υπάρχουν και περισσότερες ματαιώσεις. Γιατί προφανώς αρχίζει και η μητέρα να απομακρύνεται σε ένα βαθμό, να πηγαίνει στη δουλειά της, οτιδήποτε. Αυτό που λες είναι κρίσιμο. Ναι, ναι. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό και έχει νόημα να σταθούμε, γιατί ο πρώτος χρόνος χωρίζεται σε αυτό που είπες, Μανώλη, στο πρώτο εξάμηνο και το δεύτερο εξάμηνο. Το δεύτερο εξάμηνο των ματαιώσεων, όπως είπες. Σε αυτό το δεύτερο εξάμηνο οφείλεται και από αυτό εξαρτάται η ανθεκτικότητά μας. Πόσο δυνατοί είμαστε στις ματαιώσεις. Το πώς θα χειριστούμε ως μητέρες, ως γονείς, αυτό το δεύτερο εξάμηνο του βρέφους είναι σημαντικό, γιατί το βρέφος φεύγει η μητέρα του, βάζει τα κλάματα, γιατί αισθάνεται ότι θα χαθεί χωρίς τη μητέρα που του δίνει τροφή. Η μητέρα είναι η αγκαλιά, η αίσθηση δηλαδή της αγκαλιάς του δίνει ταυτότητα σώματος και το φαγητό. Τι χρειάζεται το βρέφος? Χρειάζεται φαγητό, ζεστασιά, γιατί μέσα στην μήτρα ήταν προφυλαγμένο, μέσα στην κοιλιά της μητέρας. Δεν είχε ανάγκη φαγητού, ήταν όλα ήσυχα, ήρεμα, σκοτεινά. Ήταν διαρκώς προστατευμένο σε μια σταθερή θερμοκρασία. Όταν βγαίνουμε στη ζωή, έχουμε ήδη ένα τραύμα. Άρα, χρειαζόμαστε τη μητέρα να μας δώσει αυτή την ασφάλεια της μήτρας και την αγάπη, την αποδοχή, το βλέμμα, την τροφή. Άρα, αυτό το δεύτερο εξάμηνο το παιδί αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι η μαμά φεύγει, βάζει τα κλάματα, θα χαθεί η μαμά, άρα θα χαθώ εγώ. Αλλά αρχίζει σιγά σιγά να καταλαβαίνει ότι η μαμά επιστρέφει. Έρχεται η μαμά, άρα πρέπει να περιμένω. Άρα πρέπει να κάνω υπομονή να εμφανιστεί πάλι. Βγήκε από το δωμάτιο, κλαίω, επιστρέφει, γίνομαι χαρούμενος, χαρούμενη. Αυτός ο χειρισμός
και μάλιστα το συνδυάζει και με εμάς τους Έλληνες, λέει ότι δεν έχουμε καταφέρει να διέλθουμε ομαλιώς αυτό το δεύτερο στάδιο των ματαιώσεων και μας κάνει πάρα πολύ ανυπόμονους και απαιτητικούς ως λαό. Εαυτούλιδες λίγο. Ναι, εντελώς. Όχι, κοίταξε, είναι η εποχή γενικά του εαυτού. Ναι. Είμαστε σε μια εποχή τρομερής αυτοαναφορικότητας. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει ο σύντροφός μας, η σύντροφός μας, οι σχέσεις περνάνε πολύ μεγάλη κρίση. Οι σχέσεις, οι συντροφικές. Ζούμε σε μια κουλτούρα βίας. Έχει γίνει κανονικότητα η βία. Ο ίδιος ο Ιωσαφάτ λέει, νομίζω ότι υπολόγιζε σε 5% τα ζευγάρια που είναι ευτυχισμένα. Όπως το λες. Ναι. Όπως εντυπωσιακό, εντυπωσιακά χαμηλό το ποσοστό. Ναι. 5 με 6% και μετά το χάος, δηλαδή στην πραγματικότητα όχι μόνο τα διαζύγια, αλλά λευκή γάμη. Ναι. Το τρίτο πόδι στη σχέση, όπως το λέει χαρακτηριστικά. Δηλαδή είτε μία εξωσυζυγική σχέση, είτε μία αιμονή, εργασιομανία, ποδόσφαιρο για τις γυναίκες, ενδεχομένως κάτι άλλο. Ναι. Και το διαδίκτυο επίσης. Το χειρότερο τρίτο πόδι, ναι, το παιδί. Να χρησιμοποιείς το παιδί σου, να κάνεις δηλαδή μία μεταβίβαση, επειδή δεν είσαι ευχαριστημένος, αυτά λέει ο Ματθαίος, μέσα στη σχέση από τη γυναίκα σου ή τον άντρα σου, και να θεωρείς το γιο σου ως τον άντρα της ζωής σου και την κόρη σου ως τη γυναίκα της ζωής σου. Δεν υπάρχει πιο ασφαλής τρόπος για να καταστρέψεις το παιδί σου από αυτόν. Ναι, ναι. Και λέει μάλιστα ότι και οι γονείς είναι ανώριμοι, στις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Να πούμε για το ίντερνετ, έτσι κάτι που μου έκανε εντύπωση. Λέει ότι και οι μεγάλοι, οι οποίοι πολλές φορές μπαίνουν περισσότερες ώρες στο ίντερνετ και από τα ίδια τους τα παιδιά, τα οποία οθούν να μπαίνουν, εν τέλει λειτουργούν οι μεγάλοι λίγο σαν παλινδρομώντας πάλι στην παιδική ηλικία. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει. Λέει ότι το ίντερνετ στην ουσία είναι και αυτό ένα είδος μήτρας, ένα είδος αμνιακού υγρού. Και δεν είναι τυχαίο που, είναι μια, που χρησιμοποιούμε λέξεις όπως σερφάρισμα και πλοήγηση που έχουν να κάνουν με το υγρό στοιχείο. Ναι, ναι. Αισθάνεται κανείς την ασφάλεια ότι εκεί θα τα βρει όλα, θα ψυχαγωγηθεί, οι απορίες του θα λυθούν. Είναι ενδιαφέρουσα παρατήρηση το διαδίκτυο και αυτό το παράξενο πράγμα, ένας κόσμος μέσα στον κόσμο, εικονικός, ο οποίος ενδεχομένως κατά τα λεγόμενά του μας κάνει να επιστρέφουμε ξανά στην παιδική ηλικία. Ναι, ναι. Είναι πολύ σωστή αυτή η παρατήρησή σου και χαίρομαι που το επισημαίνεις. Είναι από τα πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια. Το διαδίκτυο ως μια τοξική μήτρα, όπως είπες πολύ σωστά, τα δύο ρήματα τα οποία έχουν σχέση με το υδάτινο στοιχείο, το σερφάρω και το πλοηγούμε, και κάνει μια ανάλυση στα στάδια των πρώτων 5 ετών, όπως είπαμε, δηλαδή στο πρώτο στάδιο, ναι, που είναι το στοματικό, που έχουμε ανάγκη από την αγάπη και το βλέμμα της μητέρας μας, μια αδιαμεσολάβητη αγάπη, μια διαρκή ανάγκη χρειαζόμαστε σε αυτή την ηλικία, σε αυτόν τον πρώτο χρόνο, και το συσχετίζει, το συνδέει με τα likes, τις επιδοκιμασίες. Συγγνώμη κύριε Μπαμπινιώτη, έχουμε πει να λέμε το like επιδοκιμασία, τις οποίες περιμένουμε, και αν δεν έχουμε πολλές καρδούλες, στενοχωριόμαστε πάρα πολύ, γιατί δεν πάει καλά αυτή η ανάρτηση. Η ανάγκη να μας αγαπάνε, η ανάγκη να βλέπουν οι άλλοι τον εαυτό μας, τις φωτογραφίες μας και να μας επιδοκιμάζουν. Το δεύτερο στάδιο, κατά Φρόιντ πάντοτε το λεγόμενο προκτικό, εκεί δηλαδή όπου το παιδί χειρίζεται τα προϊόντα των απεκρίσεων και πώς αυτά εκχέονται στο δημόσιο λόγο, βλέπεις τι γίνεται κυρίως στο Twitter, το πάλι ποτέ Twitter, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως όπως το Facebook, άνθρωποι άγνωστοι σε αγνώστους ανεβαίνουν σε τείχους και λερώνουν και εκχέουν τοξικότητα, κοπρόλακος. Την κυριολεξία αυτό λέει ο Ματθαίος. Δεν γνωρίζεις κάποιον, σε ενοχλεί γιατί κάτι είπε, μια φωτογραφία, και βγαίνει στον τοίχο του, στο λογαριασμό του, σχολιάζεις, τον βρίζεις, φθόνος, ναι, κατάρες. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό για έναν άνθρωπο τον οποίο δεν γνωρίζεις. Πολλό δε μάλλον και για αυτόν που γνωρίζεις δεν είναι φυσιολογικό να του επιτίθεσαι, αλλά είναι ακριβώς, συνδέεται με αυτή την ηλικία του θυμού του δεύτερου σταδίου και βεβαίως του τρίτου σταδίου,
η επιδειξιομανία. Το τρίτο στάδιο, το φαλικό λεγόμενο, τι κάνουμε στο Instagram κυρίως. Πηγαίνουμε σε εστιατόρια, σε πολύ ωραία μέρη και το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να φωτογραφίσουμε, φωτογραφίζουμε το φαγητό, το ανεβάζουμε, σκοτωμός ποιος θα πρώτο ανεβάσει. Ποιος θα πρώτο ανεβάσει είναι, γίνεται ένας σκοτωμός. Και μπορεί και να μην φάμε το φαγητό, αλλά το έχουμε δείξει πάντως. Ξέρεις, το καλοκαίρι πηγαίνω στη θάλασσα και μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι έρχονται παρέες νέων παιδιών, που είτε κοριτσιών είτε αγοριών κοριτσιών, μπαίνουν μέσα στη θάλασσα, ποζάρουν, είναι με το κινητό έτσι. Ναι. Βγαίνουν έξω, μπαίνουν μέσα στη θάλασσα ενώ μέχρι τα γόνατα. Δεν μπαίνουν στη θάλασσα για να κάνουν μπάνιο. Βλέπεις ότι είναι στο κινητό και μετά παίρνουν το λεωφορείο και φεύγουν. Δεν κάνουν μπάνιο. Ναι. Δηλαδή ο ψηφιακός κόσμος τους έχει καταπιεί. Μας έχει καταπιεί. Ναι. Και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αυτή η σχέση με τον εαυτό μας. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και το λέει ο Ματθαίος Γιωσαφάτ, γιατί ό,τι λέω, εσύ τα έχεις διαβάσει το βιβλίο και σε βλέπω να χαμογελάς, είναι λόγια του Ματθαίου. Στην πραγματικότητα, ζώντας τον ψηφιακό κόσμο, ζούμε μόνο με δύο αισθήσεις. Με την όραση, ναι, και την ακοή. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Πάρα και πολύ. Χάνουμε τις τρεις πιο σημαντικές αισθήσεις της ανθρωπινότητάς μας. Που είναι και οι πιο ερωτικές. Ακριβώς. Η αφή, η γεύση και η όσφρηση, η μυρωδιά. Πώς αναγνωρίζει το βρέφος τη μητέρα του? Από την αγκαλιά και από την όσφρηση, από τη μυρωδιά της. Είναι αυτό το οποίο δημιουργεί τη χημεία στους ανθρώπους. Χορεύεις με κάποιον και αισθάνεσαι ότι χάνεσαι μέσα στην αγκαλιά του. Ενώ δεν σου συμβαίνει με κάποιον άλλο. Κάτι δεν σου πηγαίνει. Είναι αυτή η χημεία. Είναι η σχέση με τη μητέρα. Αυτό είναι. Ναι. Και αυτό που χάνεται στον ψηφιακό κόσμο. Και έχω κι εγώ ένα παράδειγμα, έτσι, μια εικόνα που μου έχει μείνει. Εκτός περίοδου τουριστικής είχα βρεθεί στη Σαντορίνη. Είχε καλό καιρό όμως. Και έτσι περπατώντας βλέπω σε ένα σπίτι ενοικιαζόμενο με θέα τρομερή στο πέλαγο, μια κοπέλα η οποία κάθεται σε αυτά τα, πολυπλοκότερο του άνδρα, όπως λέει και θεωρεί. Το εξηγεί. Και το εξηγεί. Μάλιστα, το έκανες μια πολύ ωραία παρατήρηση, ότι η γυναίκα, το κορίτσι, προδίδει δύο φορές τους γονείς, δηλαδή προδίδει τη μητέρα, γιατί με τη μητέρα είναι κοντά μέχρι τα τρία, αλλά μετά προσκολάται στον πατέρα, αυτό είναι το σύνηθες, και μετά θα προδώσει και τον πατέρα για κάποιον άλλον. Δηλαδή αυτή η τριαδικότητα, να την πούμε έτσι, της περίπλοκης σχέσης, δημιουργεί και μια ψυχική περιπλοκότητα μεγαλύτερη ακόμα. Ναι. Το είπες πάρα πολύ ωραία, είναι ακριβώς αυτό. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό το λεγόμενο προειδηπόδιο στάδιο, όπως λένε οι ψυχαναλυτές, από τότε που γεννιόμαστε μέχρι και τα τρία, όπως είπες, χρόνια, τρία-τριάμιση, είναι τώρα σε αδρές γραμμές αυτή η τοποθέτηση χρονική, και το αγόρι και το κορίτσι αγαπάει τη μητέρα, και το ένα παιδί και το άλλο. Το αντικείμενο, λένε οι ψυχαναλυτές, εγώ αποφεύγω να είμαι ειλικρινής ως φιλόλογος, δεν μ' αρέσει. Το αντικείμενο μητέρα. Ναι. Το υποκείμενο, λοιπόν, το πρόσωπο της λατρείας του αγοριού και του κοριτσιού είναι η μητέρα σε αυτήν την προειδηπόδια φάση. Μετά τα 3-3,5, εκεί όπου συνειδητοποιούν ότι υπάρχει διαφορά φυλετική στα γεννητικά όργανα, τα ανδρικά είναι εξωτερικά και είναι εμφανή, είναι το λεγόμενο φαλικό στάδιο, το κορίτσι στρέφεται προς τον πατέρα. Αφήνει τη μητέρα και στρέφεται προς τον πατέρα. Άρα κάνει μία μεταστροφή στην πραγματικότητα για να ταυτιστεί με το φίλο της προς τον πατέρα της και προς το άλλο φίλο. Το αγόρι εξακολουθεί όμως να είναι προσανατολισμένο προς τη μητέρα και μετά προς τη σύζυγο. Το κορίτσι είναι πλέον προς τον πατέρα και μετά προς τον σύζυγο. Και αυτή είναι η διαφορετικότητα ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα και η πολυπλοκότητα.
είναι αυτό που χαρακτηριστικά λέτε οι άνδρες για να μας πειράξετε, ότι όταν μια γυναίκα σου λέει ναι, δεν καταλαβαίνεις αν είναι ναι ή όχι, και είναι πιο έμεσες οι γυναίκες. Είμαστε πιο έμεσες, είμαστε πιο επικοινωνιακές, είναι άλλα τα χαρακτηριστικά του ανδρικού φύλου. Στο χαρακτήρα μέσα των γυναικείων, της θηλυκότητας, ακριβώς επειδή συμβαίνει αυτό, είμαστε πιο συμπεριληπτικές οι γυναίκες. Και μία αγκαλιά. Η γυναίκα είναι η αγκαλιά και η αποδοχή. Και ο πατέρας, αυτό λέει ο Φρόιντ, τουλάχιστον δεν το λέει η Βίκη Φλέσσα, και φυσικά ο Ματθαίος Γιουσαφάτ. Και ο άνδρας είναι ο πατέρας, είναι ο νόμος, είναι η πηξίδα. Είναι σημαντικό αυτό. Ο Φρόιντ βέβαια ο δυστυχής έλεγε ότι όσο και να μελετώ, ποτέ μου δεν πρόκειται να καταλάβω τι θέλει μια γυναίκα. Ναι. Δήλωνε την αδυναμία του. Και δεν ξέρω, βέβαια, νομίζω δεν μπήκατε σε αυτή τη συζήτηση, αλλά τώρα αν ζούσε ο Ματθαίος Γιουσαφάτ, θα έπρεπε να υπάρξει και ένα δεύτερο μέρος με τις σύγχρονες εξελίξεις. Έχουμε μιλήσει ακροθυγώς γι' αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχαν. Τον ρώτησα για τις νέες οικογένειες, τις νέες οικογένειες νέου τύπου, και είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακόμα στοιχεία επιστημονικά, έρευνες και δεδομένα, ότι ο κόσμος αλλάζει. Αλλά ήταν ένας επιστήμονα ο Ματθαίος, ο οποίος δεν μιλούσε αν δεν είχε στοιχεία, όπως και όλοι οι σοβαροί επιστήμονες. Δηλαδή δεν υπάρχουν έρευνες, τώρα ξεκινάνε. Αυτές είναι νέου τύπου οικογένειες. Ο κόσμος αλλάζει. Δεν θα μπορούσε να σχολιάσει ένα γεγονός το οποίο ούτως ή άλλως το 2018 δεν υφίστατο ως γεγονός του δημόσιου βίου. Ναι, βέβαια. Είναι ακροθυγώς σχολιασμένο. Σωστά. Και όπως και το ζήτημα του Μητού, και αυτό φέρνει κάποιες αλλαγές. Αν και εδώ έχουμε αρκετές παρατηρήσεις σε σχέση κυρίως με τη βία στην οικογενειακή. Και την κακοποίηση. Και την κακοποίηση. Ναι, βέβαια. Λέει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Ναι. Το πώς πρέπει στην πραγματικότητα οι κοινωνίες να πάψουν να είναι πατριαρχικές. Ναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το συζητάμε αυτό. Και υπό το βάρος και της τελευταίας γυναίκας της Κυριακής, όλου αυτού του φαινομένου που είδαμε κυρίως, Μανώλη, και το συνδέει αυτό ο Ματθαίος με έναν τρόπο, όχι μόνο πώς μεγαλώνουμε μέσα στο σπίτι, αλλά πώς παίρνουμε την κασέτα από την πρώτη μας οικογένεια και τη βάζουμε στη νέα μας οικογένεια. Ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα στην πρώτη του οικογένεια έχει μεγαλώσει είτε με βία είτε με παραμέληση, θα πάρει αυτή την κασέτα ως ενήλικος πλέον και θα τη βάλει είτε στη δική του οικογένεια είτε στη δική του μοναχική ζωή. Ξέρεις, μόλις κυκλοφόρησε το βιβλίο στις εκδόσεις Αρμός, στο Πατάρι, κάναμε 12 συναντήσεις με επιφανείς επιστήμονες, ψυχιάτρους, ψυχαναλυτές, επιστήμονες της υγείας, και μεταξύ των θεμάτων τα οποία συζητήσαμε ήταν οι κακοποιητικές σχέσεις. Και οι σχέσεις οι οποίες όχι μόνο δημιουργούν εκφοβισμό, αλλά καταλήγουν και σε φόνο. Η πανδημία και ο εγκλεισμός έβγαλε όλη την ψυχοπαθολογία στην επιφάνεια. Δηλαδή, ό,τι βιώνουμε μετά το 2020, απανωτά περιστατικά βίας, ζούμε πλέον, έχουμε αποκτήσει αντανακλαστικά βιαιότητας. Είμαστε σε μία εποχή της βίας. Η βία έχει γίνει κανονικότητα. Μιλάς για αγάπη και σε κοιτάνε σαν να λες μία λέξη άγνωστη, ενώ το ζητούμενο είναι αυτό. Επιστροφή σε μία κουλτούρα, σε μία κοινωνία αγάπης. Ναι. Στην πραγματικότητα πηγαίνουμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Να εκπληρώσουμε το κοινό χρέος. Αυτό λέει ο Ματθαίος. Και ο μόνος τρόπος για να αισθανόμαστε ευτυχείς είναι η αγάπη. Η αγάπη και προς τον ξένο, προς τον πλησίον, πολλά δε μάλλον μέσα στο σπίτι μας. Οι επισκέψεις αυτά τα 2 χρόνια του εγκλεισμού στις πορνογραφικές σελίδες, οι επισκέψεις σε βίαιες σελίδες. Υπήρξαν εταιρείες οι οποίες έδωσαν ελευθέρως το δικαίωμα, free, στους ανθρώπους να μπαίνουν μέσα. Γι' αυτό και είδαμε πάρα πολλά περιστατικά μετά και παιδοφιλίας. Αυξήθηκαν κατακόρυφα. Και ο τζόγος επίσης. Α, ναι. Νέα παιδιά. Μαθητές. Ο τζόγος ο οποίος έχει γίνει και ηλεκτρονικός πια. Αυτό εδώ λέω. Και αρκετά χρόνια. Ναι. Ναι. Δηλαδή μία εκμάθηση εξαπαλώνων ήχων, όχι απλώς την προσπάθεια, την ελάσσονα, δεν μιλάμε γι' αυτό, στην κουλτούρα της ελάσσονας προσπαθίας, αλλά
Ο στόχος είναι και η μουσική επίσης που ακούνε οι νέοι άνθρωποι. Οι βίαιοι. Ναι. Οι βίαιοι στίχοι. Αυτοί οι οποίοι παροτρύνουν να ζεις ζωάρα. Με λεφτά. Με ακριβά αυτοκίνητα. Με πολλές γυναίκες. Αν είσαι άντρας. Διακοπές. Και όλο αυτό πώς προβάλλεται και για τους νέους ανθρώπους στα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως, με αποτέλεσμα να έχουμε σήμερα παιδιά, και το λέει αυτό ο Ματθαίος, με χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Πώς να μην έχει το παιδί χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, αλλά και εμείς οι ενήλικοι, όταν βλέπεις τα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως να προβάλλουν τέτοιες εικόνες ιδανικές ευζωίας, χρήματος, πλούτου και ομορφιάς, και μέσα από τα φίλτρα. Ξεκινάς με αυτόν γκολ από τα αποδυτήρια. Ναι. Πώς θα βγεις έξω στον κόσμο. Βέβαια. Πράγματα που ούτως ή άλλως δεν είναι και δυνατό να υπάρχουν και από οικονομική άποψη, θέλω να πω, για τη μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού. Βάζεις τον κόσμο σε ένα περιβάλλον όπου πρέπει να σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Για να ξοδεύει τα ελάχιστα που έχει και αυτά που δεν έχει για να μοιάσει στον τάδε ή την τάδε. Ναι, πολύ, είναι πολύ τραγικό. Αφιλόξενη εποχή για τα παιδιά μας, πάρα πολύ αφιλόξενη. Και για όλους μας σε ένα βαθμό δηλαδή. Ναι. Αλλά για τα παιδιά έχουμε μια μεγαλύτερη ευθύνη εμείς που αφήσαμε να εξελιχθούν έτσι τα πράγματα, και το λέω αυτό γιατί βλέπεις πολλές φορές, και δεν θέλω να κρίνω τους ανθρώπους, αλλά βγαίνουμε έξω, πάμε για φαγητό και βλέπεις παιδιά 2 ετών, παρκαρισμένα στο τάμπλετ και το κινητό. Ναι. Καταλαβαίνω ότι θέλουν και οι γονείς να πάρουν μια ανάσα, αλλά όχι κινητό στο παιδί σε αυτή την ηλικία. Θα πάθει ο εγκέφαλός του, το νευρικό του σύστημα. Το λένε οι γιατροί. Ναι. Προειδοποιούν ο κύριος Χρούσος, ο κύριος Μαρτίδης, ο κύριος Χιώμος. Μιλάω τώρα για επιφανείς επιστήμονες που ασχολούνται. Πάντως πρέπει να πούμε και ως άνθρωποι που έχουμε δουλέψει στην τηλεόραση ότι και η τηλεόραση έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Δηλαδή και πριν το ίντερνετ αυτά τα πρότυπα εκπέμπονταν για πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζουν να εκπέμπονται, έτσι δεν είναι? Εγώ γιατί είπα στην αρχή ότι χαίρω, αισθάνομαι ευγνωμοσύνη που βρίσκομαι σε μια εκπομπή που είναι μοναδική για το βιβλίο και σε μια από τις ελάχιστες εκπομπές λόγου. Αυτό δεν θα πρέπει να μας προβληματίζει? Ότι δεν υπάρχουν στο δημόσιο βίο εκπομπές λόγου άνθρωποι να προβληματίζονται, να μιλάνε για ό,τι μας απασχολεί, γιατί αυτά τα ζητήματα μας απασχολούν. Ναι, ναι. Πώς θα γίνουμε ανθεκτικοί σε μια εποχή η οποία διαρκώς μας ζητάει να αλλάζουμε? Όλοι έχουμε την αίσθηση ότι περπατάμε σε ένα περιβάλλον ρευστό. Δεν έχεις βεβαιότητες. Είναι άλλο πράγμα η βεβαιότητα και ο δογματισμός, έτσι έχουν τα πράγματα, και είναι άλλο πράγμα ένα περιβάλλον σταθερότητας που έχουν ανάγκη κυρίως οι νέοι άνθρωποι. Έχουμε όλοι ανάγκη. Βεβαίως, ναι, η πρόοδος. Συζητάμε τι σημαίνει πρόοδος, βέβαια, γιατί πολλές φορές μπορεί να είναι εντός εισαγωγικών, αλλά χρειαζόμαστε και κάποιες σταθερές. Ειδικά τα παιδιά. Πρέπει να τους λέμε όχι. Πρέπει να λέμε, παιδί μου, ξέρεις αυτό, είναι σωστό να μην το κάνεις. Γιατί θα έχει αυτά τα αποτελέσματα. Πρέπει να θέτουμε όρια στα παιδιά μας. Τα έχουν ανάγκη τα Συμφωνώ παιδιά για την απολύτως. Ψυχική τους υγεία. Τα λέει ο Ματθαίος. Ναι, ναι. Και πρέπει να γίνουν σχολές γονέων. Σε όλη την Ελλάδα. Αυτό, ναι, το έχει πει και αυτό και είναι πολύ ενδιαφέρον. Σχολές γονέων, πραγματικά. Και μαθήματα ζωής, όπως λέει, όχι με την έννοια που συνήθως το χρησιμοποιούμε. Μαθήματα πραγματικά πώς να ζεις, πώς είναι ο σωστός τρόπος του ζην στο σχολείο. Γιατί μαθαίνουμε πολλά άλλα πράγματα, μερικά από τα οποία είναι άχρηστα, και δεν μαθαίνουμε πώς πρέπει να πορευόμαστε σε αυτή τη ζωή και με ποιες αξίες και σταθερές. Θα συμφωνήσω και με αυτό που είπες για τις εκπομπές λόγου. Είναι υπεραπαραίτητες και είναι και η απόδειξη ότι οι λίγες που υπάρχουν είναι απόδειξη ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να πούν και οι οποίοι δεν έχουν ορατότητα στο σύγχρονο μηδιακό περιβάλλον. Αλήθεια είναι. Δεν υπάρχει δημόσιο βήμα. Αυτό δεν υπάρχει δημόσιο βήμα. Δόξα τω Θεώ, εδώ όχι για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά γίνεται μια σοβαρή δουλειά εδώ, ευτυχώς, στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Και λογικό είναι αυτό, γιατί στην πραγματικότητα ανήκει στον ελληνικό λαό και διακονείται την παιδεία και τον πολιτισμό. Και είναι σημαντικό πολύ. Βίκη, ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Το βιβλίο
Έχει πολύ ενδιαφέρον, έχει αγαπηθεί ήδη από το κοινό, νομίζω στην 4η-5η έκδοση, τώρα δεν ξέρω πώς, στην 6η. Η αλήθεια είναι αυτό που σου το έχω στείλει, είναι στην 11η νομίζω. Στην 11η τώρα. Είναι, ναι, ναι. Στην 11η. Ναι, ναι, αυτό το έχω στείλει από τις πρώτες εκδόσεις. Ναι, 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 η αλήθεια είναι ότι πηγαίνει καλά. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Το έχει αγαπήσει ο κόσμος. Και πώς να μην πάει. Και χαίρεται ο Ματθαίος από ψηλά, γιατί αυτό ήθελε στη ζωή του, να είναι ένας χρήσιμος άνθρωπος, πολύ χρήσιμος άνθρωπος, ο οποίος να βοηθάει στους ανθρώπους και να τους δίνει πάντοτε την αίσθηση ότι τα τραύματά μας είναι τα θαύματά μας. Δηλαδή είναι οι ρογμές μας, είναι η γοητεία μας. Είναι αυτά που επιτρέπουν να μπει το φως μέσα μας και μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Βίκυ, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου να μακροημερεύσει η εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ εδώ και τους συναδέλφους και τις φίλες και τους φίλους που σε τιμούν παρακολουθώντας την υπέροχη εκπομπή σου. Ευχαριστώ. Και εγώ. Τον Μιχάλη Μακρόπουλο τον ξέρουμε ως πεζογράφο. Έχει γράψει πολλά και σημαντικά βιβλία, ξεκινώντας από τη λογοτεχνία του φανταστικού ή της επιστημονικής φαντασίας και περνώντας στην ωριμότητά του σε διηγήματα τα οποία μιλούν για τη μνήμη του τόπου και για τις σημασίες της παράδοσης. Το βιβλίο για το οποίο θέλω να μιλήσω στην απόψινή εκπομπή έχει επίσης σχέση με την πεζογραφία, αλλά έχει τη μορφή δοκιμίου. Τίτλος του «Το ποτάμι του χρόνου». «Το ποτάμι του χρόνου» κυκλοφορεί από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης και είναι ένα μικρό δοκίμιο, είναι 55 σελίδες, για την τέχνη του κινηματογράφου. Ο Μακρόπουλος είναι φανατικός θεατής, όχι κινηματογραφόφιλος, φανατικός θεατής του κινηματογράφου και κινηματογραφόφιλος, ο οποίος θέλει σε αυτό στο βιλιαράκι να μιλήσει για τον κινηματογράφο. Όχι όμως ως κριτικός, αλλά ως θεατής και μάλιστα ως θεατής με τη συγκεκριμένη ταυτότητα να μπορέσει να περάσει μέσα από τον κινηματογράφο ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πεζογραφία, με την κινηματογραφική αφήγηση, με την ταχύτητα, με τον χρόνο, με την κίνηση και με την ακινησία του φιλμ, με την κίνηση της κάμερας. Όλα αυτά ο Μακρόπουλος τα συνδυάζει βάζοντας στοιχεία μέσα στην αφήγησή του από την πεζογραφία του και από τις τεχνικές ενός πεζογράφου. Είναι ένα βιβλίο το οποίο μιλάει για πάρα πολλούς σκηνοθέτες, δεν υποτιμά τα προϊόντα της μαζικής κουλτούρας, δίνει σημασία σε μεγάλες κινηματογραφικές κλασικές επιτυχίες, ανακατεύει ένα πολύ μεγάλο αριθμό σκηνοθετών από την Αμερική μέχρι την Ευρώπη και επίσης έχει μια εικονογράφηση η οποία δείχνει το πώς εννοεί ο συγγραφέας τη σχέση του με τον κινηματογράφο. Το πώς μέσα από την εικόνα μπορεί να αντιληθεί εικονογραφία αλλά και να τροφοδοτηθεί η σκέψη για να περάσουμε στη διαδικασία της γραφής μέσα από την πεζογραφία. Ένα βιβλίο το οποίο διαβάζεται εύκολα, γρήγορα και κυρίως με απολαυστικό τρόπο. Θα ρίξουμε τώρα μια ματιά σε καινούργιες κυκλοφορίες, παρέα με τη Σταυρούλα Παπασπύρου. Γεια σου, Σταυρούλα. Γεια σου, Μανώλη. Και ξεκινάμε με ένα αστυνομικό, τη Τατιάνα Σαβέροφ. Το δεύτερο αστυνομικό που γράφει. Με τον ίδιο ήρωα, τον Περικλή. Με τον ίδιο ήρωα, τον Περικλή Γαλάνη. Γαλάνη. Λοιπόν, Τατιάνα Σαβέροφ, Silver Alert, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Η Τατιάνα Σαβέροφ έχει εμπνευστεί σε όλο της το λογοτεχνικό έργο από τα Πατρώα Εδάφη, από το Μέτσοβο, και την ιστορία της οικογένειάς της. Είναι η κόρη του Ευάγγελου Σαβέροφ. Ναι, ναι. Την είχαμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή. Και υπήρξε και ψυχολόγος για καμιά εικοσαετία, δούλευε ως ψυχολόγος σε σχολεία. Mm-hmm. Και μετά με δάσκαλο το Στρατή Χαβιαρά,
άρχισε να επιδίδεται στη λογοτεχνία και τα έχει πάει μια χαρά μέχρι στιγμής. Και τώρα είναι το δεύτερο αστυνομικό με αυτόν τον ήρωα, ο οποίος είναι ένας detective με τραυματικό παρελθόν. Δηλαδή έπρεπε να όλη του τη ζωή να φροντίζει την άρρωστη αδερφή του, ο Γαλάνης. Αστυνομικός, αλλά με αξιακό κώδικα, αφοσιωμένο στη δουλειά του. Δηλαδή εκεί διοχετεύει όλη την ταραχή που έχει την προσωπική. Δεν μιλάει πολύ και είναι και πολύ αποτελεσματικός. Και εδώ τον βλέπουμε να έχει δεσμό με την αγροτική γιατρό στον παράδεισο. Το χωριό το επινοημένο αυτό της Ηπείρου. Και μάλιστα την χρησιμοποιεί, μάλλον την αξιοποιεί, για να είμαστε πιο σωστοί, αυτή τη γιατρό, σαν βοηθό του. Δηλαδή, της αναθέτει να κάνει ορισμένες έρευνες για λογαριασμό του. Γιατί παράλληλα τρέχει και άλλες υποθέσεις. Λοιπόν, τον βρίσκουμε αντιμέτωπο με τρεις υποθέσεις που μοιάζουν να μην συνδέονται μεταξύ τους. Την εξαφάνιση της συζύγου ενός μεγαλοεργολάβου τοπικού παράγοντα, την Κασάνδρα, ένα μπαράζ ληστειών σε εξοκλήσια της γύρω περιοχής, από που λείπουν πολύ σημαντικές βυζαντινές εικόνες, και επίσης το γεγονός ότι ένας γυμναστής, πρώην αθλητής του σκι και καλό παιδί, γνωστό έτσι στο χωριό, βρίσκεται απαγχωνισμένος. Λοιπόν, σιγά σιγά, είναι πολύ καλοκουρδισμένο το μυθιστόρημα και πολύ, η πλοκή του δηλαδή μελετημένη στην εντέλεια. Τι σου δίνει κάθε φορά για να σου κρατάει και το suspense. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, όλα με έναν τρόπο συνδέονται και πίσω από όλα αυτά είναι ένα κύκλωμα αρχαιοκαπηλείας. Οπότε διάβασα στη συνεντεύξη της Αβέροφ, ένα πραγματικό γεγονός την ενέπνευσε να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, που νομίζω ότι για ελληνικά αστυνομικά είναι ότι πρέπει η αρχαιοκαπηλεία. Και ο Νικόλας Ζιργάνος έγραψε πρόσφατα ένα αστυνομικό με αυτό το θέμα. Ξέρεις, αυτό που μ' αρέσει είναι ακριβώς, έχει σχέση με ακριβώς αυτό που λες. Δηλαδή, βρήκε ένα θέμα που είναι πιστικά ελληνικό. Ακριβώς. Στο αστυνομικό μυθιστόρημα δεν είναι προφανές αυτό. Ακριβώς. Γιατί δεν έχουμε ούτε serial killer. Έχουμε, ακριβώς. Και η εικόνα των αστυνομικών είναι λίγο μαγκαρισμένη από το παρελθόν, το ιστορικό μας. Αλλά θέλω να πω και οι υποθέσεις, πέρα από από μαφιόζικες εκτελέσεις που βλέπουμε στην πραγματική ζωή. Το πραγματικά μεγάλο έγκλημα που γίνεται εδώ πάρα πολλά χρόνια είναι η αρχαιοκαπηλεία. Είναι η αρχαιοκαπηλεία. Και αυτό που το συνέδεσε με βυζαντινές εικόνες έχει ενδιαφέρον, γιατί ενώνει, ας πούμε, δύο στοιχεία. Ένα πολύ παραδοσιακό ελληνικό, έτσι, ταυτοτικό, ας πούμε. Ναι. Και ένα σύγχρονο στοιχείο από την άλλη μεριά, με τα σκι, Καλά, τα σκι δεν παίζουν ρόλο, αλλά είναι ο σύγχρονος άνθρωπος. Ο σύγχρονος άνθρωπος. Και επίσης, όταν λέμε αρχαιοκαπηλεία, δεν εννοούμε μόνο κάποιους ανθρώπους από την επαρχία που βρίσκουν αρχαία ή τα κλέβουν. Μιλάμε για ολόκληρα κυκλώματα που έχουν παρακλάδια και στην Αθήνα, αρχαιοπόλες. Έχουμε εμπόρους έργων τέχνης και βυζαντινών θησαυρών και όλα τα θίγει. Και πολύ ωραία. Και έχει και ένα ρυθμό το βιβλίο, δηλαδή είμαστε στο ρυθμό του αστυνόμου και βλέπουμε επίσης και την νοοτροπία του τόπου εκεί. Δηλαδή οι προύχοντες πώς συμπεριφέρονται, οι συμμαχίες που γίνονται μεταξύ κάποιων ανάμεσά τους, η θέση της γυναίκας, πώς την αντιμετωπίζουν, ας πούμε, την εξαφανισμένη, πόσο δύσκολο είναι να ξεφύγεις από τη γλώσσα και τα μάτια των συγχωριανών σου. Τα λέει όλα αυτά. Είναι πολύ καλά. Η θέση της γυναίκας της αγροτικής γιατρού έχει και αυτό ενδιαφέρον. Βέβαια, έχει πολλά στοιχεία και επίσης και η γλώσσα της. Όταν μιλάνε οι άνθρωποι οι σημερινοί, μιλάνε με την γλώσσα της σημερινή. Έχει φροντίσει και αυτό. Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Εγώ είχα διαβάσει παλιά άλλα της βιβλία, δεν έχω διαβάσει το προηγούμενο αστυνομικό και θα υπάρξει και επόμενο, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Βέβαια, οπωσδήποτε. Λοιπόν, Νίκος Δήμου στη συνέχεια και αυτό πολύ πρόσφατο βιβλίο, η αντίσταση στο Δαρβίνο και άλλα 13 ετερόδοξα κείμενα από τις εκδόσεις Πατάκη, που υπάρχουν και τα υπόλοιπα βιβλία του. Ο Νίκος Δήμου κοντεύει τα 90, αν δεν τα έχει συμπληρώσει κιόλα, ζωή να έχει, και έχει πίσω του δεκάδες βιβλία που έχουν μεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες, καμιά δεκαπενταριά γλώσσες. Το μόνο που δεν είναι ο Νίκος Δήμου είναι μυθοπλάστης. Σε όλα τα άλλα είδη λόγου είναι πολύ καλός. Δηλαδή και δοκίμια και αφορισμούς και ποίηση και
Δηλαδή, ναι, έχει πολύ έργο πίσω του, αλλά το ότι δεν είναι μυθοπλάστης ίσως τον έχει περιθωριοποιήσει στον κόσμο το λογοτεχνικό εδώ, ναι, και είναι το μόνιμο παράπονό του. Εν πάση περιπτώσει, εδώ έχει κείμενα γραμμένα σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, από τότε που έδινε ρητορικούς αγώνες στο κολέγιο μέχρι τώρα προς το τέλος της ζωής του, που συνειδητοποιεί τι σημαίνει να είσαι σύζυγος γιατρού. Και έχει μέσα ό,τι τον έχει χαρακτηρίσει στην πορεία του τη δημόσια, δηλαδή απόψεις για τον λαϊκισμό, για τον ορθολογισμό. Ξέρουμε ότι ο Δήμου είναι αυτής της θεωρίας και πολύ αυστηρός με τα δικά μας ήθη. Και του έχει στοιχήσει κιόλας. Ναι, αλλά έχει κάνει και πολύ μεγάλες επιτυχίες με αυτά. Βέβαια. Η στοιχεία του να είσαι Έλληνας, ας πούμε, είναι η χαμένη τάξη. Και η χαμένη τάξη. Που δεν, το ότι δεν έχουμε μια αστική τάξη στην Ελλάδα, και τι συνέπειες είχε αυτό. Αλλά ισχυρές απόψεις του έχουν στοιχείς κιόλας. Θυμάμαι, είχαν διακοπεί συνεργασίες με εφημερίδες. Πολλές. Είναι από τους λίγους που παρετείται γέρος. Ναι. Λοιπόν, εδώ ανοίγει η συλλογή με ένα κείμενο, γιατί ενώ έχουν περάσει τόσα χρόνια από την καταγωγή των ειδών του Δαρβίνου, από αυτό το πολύκροτο επιστημονικό έργο που δείχνει από πού, πώς είμαστε προϊόντα μιας στοιχειότητας, μιας στοιχείας μετάλλαξης οι άνθρωποι, γιατί αυτό δεν μπορούμε να το χωνέψουμε και να το αποδεχτούμε και να το εμπεδώσουμε, ας πούμε. Και προφανώς γιατί υπάρχει ανάγκη του ανθρώπου για κάτι ανώτερο, να μην αισθάνεται ότι είναι προϊόν της τύχης. Δηλαδή, εντάξει, ισχύει αυτό και δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα, ότι υπάρχουν άνθρωποι, κυρίως οι θρησκευόμενοι, αρνούνται να δεχτούν. Καλά, και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι καλά, πολύ διαδεδομένη. Στη Δύση γενικά. Η αντιδαρβινική άποψη. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και το βιβλίο ολοκληρώνεται με ένα πιο δύσβατο κείμενο φιλοσοφικής, έτσι, φιλοσοφικού περιεχομένου, που το είχε διαβάσει σε ένα διεθνές συνέδριο ψυχιατρικής, όπου εξετάζει τη σχέση του νου, της ψυχής και του πνεύματος με το σώμα. Στο ενδιάμεσο μιλάει για χίλια πράγματα. Ανάμεσά τους υπάρχει ένα κεφάλαιο που λέει για το τι χρωστάμε στους Γερμανούς. Στους Γερμανούς χρωστάμε ότι μελέτησαν την αρχαία Ελλάδα στα τέλη του 18ου αιώνα και την θαύμασαν τόσο, ώστε την βάλανε για μέτρο όλων, και από εκεί ξεκίνησε το κίνημα του φιλελληνισμού. Δηλαδή, αν δεν είχαν προηγηθεί οι Γερμανοί, δεν θα είχαμε ίσως και το 21. Και καθώς τα διάβαζα αυτά του Νίκο Δήμου, λέω, έπρεπε να τον παρουσιάσω μαζί με τον Διονύση Χαριτόπουλο, ο οποίος είναι για τους Γερμανούς. Λέει και τα αντίθετα. Λέει ακριβώς τα αντίθετα, ενώ είναι και οι δυο έχουν. Το μόνο κοινό τους είναι ότι περάσανε από τη διαφήμιση, έτσι, και ότι γράφουν καλά. Αλλά για τον Διονύση Χαριτόπουλο θα μιλήσω σε προσεχή εκπομπή. Λοιπόν, είναι ερεθιστικά τα κείμενα. Έτσι, σε βάζουν σε σκέψεις, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς, είναι ερεθιστικά. Και για το τέλος, ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Καπών, ένας τόμος τιμητικός για έναν από τους πιο σπουδαίους αρχιτέκτονες ζώντες, τον Τάσο Μπίρη, 50 χρόνια σημάδια στο συλλογικό αρχιτεκτονικό γίγνεσθε. Τέτοιες μέρες πριν 2 χρόνια έγινε στο Μουσείο Μπενάκη, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο και το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, μια ημερίδα όπου συνάδελφοι και μαθητές του Τάσου Μπίρη μίλησαν για αυτόν και το έργο του, και το έργο του σαν αρχιτέκτονας, αλλά και το έργο του ως διδασκάλου, γιατί είναι πολύ σημαντικό και το θεωρητικό του έργο. Θυμίζω ότι ο Τάσος Μπίρης είναι από οικογένεια αρχιτεκτόνων, ο αδερφός του Δημήτρης χάθηκε νωρίς, αλλά και ο πατέρας του ήταν καθηγητής αρχιτεκτονικής, και κρατάει η αρχιτεκτονική του από τα διδάγματα του Τάκη Ζενέτου, του Αριστομένη Προβελέγγιου και κυρίως του Κωνσταντινίδη, έτσι, του Άρη Κωνσταντινίδη. Το μπετόν στα χέρια του Μπίρη γίνεται πλαστελίνη. Ενώ νομίζουμε ότι είναι κάτι βαρύ και μονότονο, οι συνθέσεις που έχει κάνει με τον μπετόν είναι πάρα πολύ ωραίες ο Μπίρης, και δείγματά τους έχουμε και σε δημόσια έργα, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο του Ηρακλείου στην Κρήτη, όπως το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, όπως και στη Λιβαδιά έχει κάτι, δεν θυμάμαι τι όμως,
νομίζω ένα πολιτιστικό κέντρο και εκεί. Αλλά υπάρχουν αποτυπωμένα και σε έργα που δεν χτίστηκαν, όπως ήταν το δεύτερο βραβείο στο διαγωνισμό για το Μουσείο της Ακρόπολης. Είχε μια άλλη ιδέα ο Μπύρης, που δεν όμως διακρίθηκε. Αντίθετα με σημερινούς μιμητές του, μάλλον, που έχουν γεμίσει τρύπες τις τσιμεντένιες κατασκευές νέων πολυκατοικιών, χωρίς πολύ... Μια ωραία πολυκατοικία είναι στο Πολύδροσο που έχει κάνει, που εκεί βλέπεις ότι η πολυκατοικία μπορεί να είναι και κάτι άλλο από αυτό το στίβαγμα των ορόφων, με ανοίγματα, με έθρια, δηλαδή φοβερός. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι και το διδακτικό του έργο, πέρα από την κανονική του θέση. Για 6 χρόνια δούλευε και στην Βόρειο Ελλάδα, στη Θράκη νομίζω, στην Ξάνθη, στη Σχολή Αρχιτεκτώνων, αμυστή, για να μάθει στα παιδιά ό,τι είχε και ο ίδιος, ό,τι είχε να δώσει τέλος πάντων. Και επίσης αυτό που τονίζουν οι ομιλητές, των οποίων τις διαλέξεις βλέπουμε εδώ τυπωμένες, είναι η άρνησή του να υποταχθεί σε φανφαρόνικα, κραυγαλαία οικοδομήματα. Πάντα λιτός, λειτουργικός και πάντα σε αρμονία με το παρελθόν του τόπου και με το μέλλον που οραματίζεται. Πάρα πολύ καλός. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε, Σταυρούλα. Και βέβαια ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Γεια σας.